Σας φωνάζουν. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Ή μπείτε, ζυγίστε μόνοι σας ή ένα λεπτάκι. Είναι self-service. Λοιπόν, αντικαπνιστικός νόμος, όλη η Ελλάδα είναι στα μαχαίρια. Τι πιστεύετε εσείς? Ότι πρέπει να εφαρμοστεί τώρα. Είστε καπνιστής? Παλιά ήμουν. Το έχω κόψει καιρό, αλλά τώρα έχουμε ενημερωθεί, έχουμε αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει. Μέσα στους κλειστούς χώρους, για όνομα. Κλειστούς χώρους οπωσδήποτε. Να εφαρμοστεί. Να εφαρμοστεί, ναι. Παρόλο που καπνίζω. Ναι, εντάξει. Ναι. Είναι δείγμα πολιτισμού. Ναι. Έχω ένα θέμα. Πιστεύετε όμως ότι πρέπει να εφαρμοστεί? Ναι, γιατί όχι. Δεν είμαι καπνιστής, δεν ήμουν ποτέ καπνιστής και πιστεύω ότι είναι καλός. Οι καπνιστές φωνάζουν πάρα πολύ, όχι όλοι βέβαια, ότι... Οπωσδήποτε θα διαμαρτυρηθούν, αλλά κάπου πρέπει να συμβιβαστούν τα πράγματα μεταξύ των καπνιστών και των μη καπνιστών. Τίποτα. Όποιος θέλει καπνίζει, όποιος δεν θέλει δεν καπνίζει. Μέσα σε μαγαζιά, σε κλειστούς χώρους. Τόσα χρόνια γιατί καπνίζαμε? Τόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Είναι βέβαια μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, παντού είναι... Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, αλλά σε πληροφορώ ότι τα αδέρφια της μάνας μου πεθάνανε 100 χρονών και καπνίζανε τόνους μαύρο. Και μαύρο και αυτό, δεν πάθανε τίποτα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι... Γράφτε τα μέσα και πέστε τα. Έγινε και ένα επεισόδιο σαν μπουζούκια, δεν ξέρω αν τότε. Ήταν όλοι έξω για να καπνίζουν. Μεγαλύτερη μαλακία δεν υπάρχει μέσα έξω. Ή έξω ή μέσα, τέλος. Εγώ φουμάρω συνέχεια. Θες να καπνίζεις μέσα έξω. Μέσα έξω. Μέσα. Μα τώρα ο άλλος που δεν καπνίζει όμως να εισπνέει τον καπνό σου. Να κάτσει στο σπιτάκι του. Εγώ νομίζω ναι. Είμαι αντικαπνιστής καταρχάς. Δεν καπνίζω, το έχω κόψει. Κάνει πολύ κακό στην υγεία. Κάποια ισορροπία θα βρεθεί, πιστεύω. Είδαμε όμως ένα φαινόμενο εκεί στα μπουζούκια, η μισή μέσα, η μισή έξω. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Πιστεύω Έλληνα στα μπουζούκια χωρίς το τσιγάρο του. Του κόψαν τη σύνταξη, του κόψαν το μισθό. Το τσιγάρο στα μπουζούκια δεν ξέρω ποιος θα το κόψει. Θα βρει το βηματισμό του, σιγά σιγά πιστεύω. Εξάλλου όλοι οι νόμοι είναι για να. Κοίταξε, από τη μία είναι καλό αυτό. Γιατί και αυτοί που δεν καπνίζουν. Δεν το θέλουν το τσιγάρο, ρε φίλε, και τα μπαίνουν μέσα, είναι αηδία. Άρα είσαι υπέρ του νόμου. Ναι. Βέβαια όχι πάντα, αλλά εντάξει. Τα μπουζούκια δηλαδή το θες το τσιγαράκι. Τα μπουζούκια, ναι. Και δεν σε νοιάζει δίπλα, δεν πανάνε. Όχι, όχι. Σας φωνάζουν. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Ή μπείτε, ζυγίστε μόνοι σας ή ένα λεπτάκι. Είναι self-service. Λοιπόν, πάντως για το τσιγάρο ανένδοτος, το θες το τσιγάρο? Το θέλω, ρε γαμώνα. Τόσα χρόνια πες τώρα να το κόψω. Εγώ το έχω κόψει το τσιγάρο εδώ και 10 χρόνια. Καλό είναι αυτό. Άρα να εφαρμοστεί, είστε υπέρ του. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα ο ένας που θέλει να καπνίσει, ας πάει στο ταράτσα να ανέβει και να καπνίζει, να κάνει ό,τι θέλει. Σωστό είναι, για μένα. Ξέρω εγώ κιόλας. Κάτι για το τσιγαρό. Όλοι καπνίζουν, όλα τα μαγαζιά καπνίζουν. Εγώ κάτω είμαι σε κάποιο χωριό Αργολίδος, όλα τα μαγαζιά κανονικά καπνίζουν. Δεν τηρείται ο νόμος εκεί. Δεν τηρείται. Δεν τηρείται, στο λέω εγώ. Τηρείται μόνο στις πόλεις λίγο, στα χωριά καπνίζουν όλοι. Ό,τι και νόμος να περάσει εδώ στην Ελλάδα είναι για ένα μήνα. Πλημμύρες, κόσμος κινδυνεύει, κόσμος ταλαιπωρείται. Τι πιστεύετε, θα μας βγάλει τα μάτια η φύση κάποια στιγμή? Να σου πω, η φύση κάποτε εκδικείται. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να τα βάζει με τη φύση. Έχουμε ευθύνες δηλαδή για αυτό που συμβαίνει. Και βέβαια, όταν εμείς πάμε και χτίζουμε μέσα τα ρέματα εδώ, κάποτε η Φωκίνος Νέγκρη ήταν ρέμα. Τι θα γίνει, θα μας βγάλει τα μάτια κάποια στιγμή η φύση? Έχουμε μπαζώσει τα πάντα. Η φύση εκδικείται, φίλε μου. Αλλά πιστεύεις και στην ατομική ευθύνη? Δεν μας φταίνε για όλα οι πολιτικοί. Δηλαδή, ξέραμε που χτίζαμε, ξέραμε τι κάνουμε. Όταν μπαζώσει το ρέμα, κάποια στιγμή δεν θα περάσει το νερό? Κάπου πρέπει να βγει, είναι φυσική αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρεις τι λέγανε οι παλιοί? Που παλιοί μπορεί να μην ξεχνάνε, γράμματα τους ασοφοί άνθρωποι. Το ρέμα εκεί που περνάει δεν ξεχνάει ποτέ. Μάλλον το νερό εκεί που περνάει δεν ξεχνάει ποτέ. Θα περάσει κάποτε, θα την κάνει τη ζημιά. Μα με 20 χρόνια, με 30, όπως γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν έχεις το κόπεδο δίπλα στο ρέμα, γιατί πας και τον μπαζώνεις? Για να βάλεις αυγή, να βάλεις λουλούδια. Και εγώ πιστεύω, είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι σε αυτό. Δεν φταίει πάντα μόνο η πολιτεία, δεν το ρίχνουμε στην πολιτεία. Κλείνεις τα ρέματα καταρχήν. Το νερό έχει τη ροή του, πού θα πάει? Δεν πρέπει να πάει στη ροή του, δεν θα πάει το νερό, δεν πάει στην ανηφόρα. Εκεί που είχε ροή 100 χρόνια τώρα, το βουνό δεν μετακινήθηκε από εκεί για να αλλάξει ροή. Άρα είναι λάθος. Όταν κλείνεις το ρέμα θα βρεις τον πελά σου. Θα πάθεις τις ζημιές σου. Και ξανά την κακοποιούμε, σαφώς. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Έχουμε ευθύνη.
και προσωπική αλλά και συλλογική σε πολιτεία. Πλημμυρίζει η Αθήνα, κινδυνεύουν περιοχές, κινδυνεύει κόσμος, ταλαιπωρείται κόσμος. Φύση, τι να τα κάνω. Μήπως φταίμε και εμείς λίγο που την παζώσαμε τη φύση και κάποια στιγμή θα είμαστε εκδικηθεί. Αμα δεν φταίμε, δεν φταίμε, τι κάνω. Να μην καίγαμε τα δάση. Άρα υπάρχει και ατομική ευθύνη, λέτε. Σαφέστατα. Γιατί κάθε φορά βρίζουμε τις κυβερνήσεις, αλλά το ότι μπαζώνουμε και χτίζουμε παράνομα 40 χρόνια δεν το λέει κανείς. Έτσι, όντως. Μα δεν την προσέξουμε, αφού δεν την προσέχουμε, οπωσδήποτε. Πιστεύετε στην ατομική ευθύνη ή πιστεύετε ότι για όλα αυτά είναι η πολιτική? Όχι, φταίμε κι εμείς. Υποχρεωτικά πάντα φταίμε. Και για τη φύση που λες, φταίμε κι εμείς. Δεν φταίνουν μόνο οι πολιτικοί, πιο πολύ εμείς. Γιατί πάμε, γλύφουμε τον πολιτικό. Εντάξει, γλύφουμε τον πολιτικό, να στο πω στα ίσα. Προς τη μήνυση. Είμαι ένας που δεν τους έχω γλύψει, γιατί εγώ ήμουν οικοδόμος, τα παιδιά μου είναι στη λαϊκή και άλλος σε δουλειά να μου είμαι. Εντάξει, δεν είχα γλύψει ποτέ. Η φάση είναι τους γλύφουμε, φίλε. Και μέσα σε αυτούς είμαι κι εγώ. Άλλο αν δεν τους έχω γλύψει. Εντάξει, σε έχω γλύψει για κάτι άλλο, π.χ. Γλύφουμε και τα φτιάχνουμε μέσα στο ρέμα. Τελείως. Τα πιο παλιά χρόνια που έβραγε υπήρχαν ριάρια, υπήρχαν ρεματιές. Αυτά τα μπαζώσανε, τα κλείσαν όλα. Τώρα θα πνίγουμε. Και αυτό θέλω να ρωτήσω. Άρα υπάρχει και ατομική ευθύνη, γιατί όταν χτίζαμε πάνω σε μπαζωμένα, ξέραμε τι κάναμε. Δεν ξέραμε ότι ξέραμε. Αλλά δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα αρχίσει πάλι να ξαναβρέχει και θα κατέβουν τα ρεύματα. Πρώτα φταίμε εμείς. Τώρα όταν πάνε να κλαίμε στην τηλεόραση, ήρθε και μου πήρε το σπίτι μου και δεν ήταν κάποιος από την κυβέρνηση ή από την αντιπολίτευση να βγάλει τα νερά, αυτά είναι βλακίες. Φίλε, κοίταξε, δεν μας εκδικεί τη φύση, όλα αυτά που κάνουμε έρχονται εις βάρος μας. Πώς θα γίνει. Κυρία, με διακόψεις, έχω σοβαρό, βλέπεις τι γίνεται εδώ. Λοιπόν...